Άδειοι ήταν οι δρόμοι και σήμερα στην πόλη του Ηρακλείου. Οι ελάχιστοι που κυκλοφόρησαν φρόντισαν είτε να συμπληρώσουν τις βεβαιώσεις κυκλοφορίας, είτε να στείλουν μήνυμα στο 13033 με τον κωδικό 6 που αντιστοιχεί σε σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο, να έχει τη τιμητική του. Δεύτερη μέρα επιβολής των μέτρων της γενικευμένης απαγόρευσης κυκλοφορίας. Στον Καράβολα, ελάχιστοι είναι αυτοί που κατέβηκαν είτε για να περπατήσουν είτε για να κάνουν βόλτα τα κατοικίδια τους. 6 και έξω, περιπατητής. Για περπάτημα, ναι, το 6. Πώς θα τα καταφέρουμε, τι λέτε? Μια χαρά τα καταφέρουμε, σιγά το πράγμα. Ναι. Στο 6? Γραπτό. Δύσκολο, άγχο. Ναι, πολύ. Θα τα καταφέρουμε, λέτε? Νομίζω ναι. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι με τα κλιμάκια να ελέγχουν τόσο για άσκοπες μετακινήσεις, όσο και για τη μη χρήση μάσκας. SMS ή υπογράψατε χαρτάκι? Τίποτα. Τίποτα. Χθες Σάββατο, πρώτη μέρα εφαρμογής των μέτρων της γενικευμένης απαγόρευσης κυκλοφορίας, αρκετές ήταν οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν στην Κρήτη. Αναλυτικά, 61 πρόστιμα επιβλήθηκαν για τη μη χρήση μάσκας, από τα οποία τα 30 στο Ηράκλειο, τα 13 στο Λασίθι, τα 10 στο Ρέθυμνο, 7 στα Χανιά και 1 επί του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης. Πρόστιμο για άσκοπη μετακίνηση έλαβαν 39 άτομα, από τα οποία τα 25 στο Ηράκλειο, 3 στο Λασίθι, 1 στο Ρέθυμνο, 3 στα Χανιά και 7 στο ΒΟΑΚ. Με αυτόν που έχουμε αυτή τη στιγμή θα καταφέρει κάτι το οποίο δεν έχει καταφέρει κανείς πρωθυπουργός μέχρι σήμερα. Να μας αποτελειώσει τελείως και ως λαό και ως προσωπικότητες και ως ανθρώπους και ως εργαζομένους. Αξίζει να σημειωθεί πως πλέον τα διοικητικά πρόστιμα έχουν διπλασιαστεί και τα 150 ευρώ που ίσχυαν έφτασαν πια στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 300 ευρώ.